Λοιπόν, γιατί καλησπέρα σε όλες και όλους. Επειδή δεν θέλουμε να έχει επίσημο χαρακτήρα και τηλετουργικό το σημερινό, θέλουμε να είναι ουσιαστικό. Καταρχάς, ελπίζω και από ό,τι ακούω πήγαν καλά οι δύο μέρες. Ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα, υπήρξε θετικό feedback. Νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι γίνεται μια επανεκκίνηση του ενδιαφέροντος για αυτό το θέμα, χωρίς να μηδενίζουμε, επαναλαμβάνω, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά θεωρήστε ότι θα γίνει ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο και με λίγο διαφορετικές προτεραιότητες που ελπίζω να μας αφορούν όλους. Θεωρώ ότι αυτό που θα προσπαθήσουν εδώ οι συνεργάτες, οι πολύτιμοι συνεργάτες, να κάνουμε σήμερα θα είναι να σας παρουσιάσουν συνοπτικά, χωρίς να σας κουράσουν, τι έχει γίνει, τι είναι αυτό το πράγμα που λέμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και να ακούσουμε από εσάς, να πάρουν ερωτήματα, να δώσουν τις απαντήσεις που μπορούν να δώσουν σήμερα, με δύο δεσμεύσεις τις οποίες παίρνω εγώ για αυτούς, που σημαίνει δουλειά όμως για αυτούς πολύ, και θέλω να το καταλάβετε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ερωτήσεις θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν και όλες οι απαντήσεις να υπάρξουν δημόσια και στο site της ΕΔΙΚΑ, αλλά και στο site του Υπουργείου. Θεωρούμε λοιπόν, χωρίς να θέλουμε καθόλου να ευλογούμε τα γένια μας, ότι αυτό ήταν κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει. Όλοι ξέρετε ότι υπάρχει μια ιδιομορφία στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση στη χώρα μας. Πρώτον, ότι ξεκίνησε, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ λέξεις ακόμα και μη πολιτικά ορθές, άτσαλα και απότομα και χωρίς συνενέσεις, όμως έφτασε να καλύπτει το 99% της συνταγογράφησης. Είναι μοναδικό, δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο που να συμβαίνει αυτό. Άρα μπορούμε να είμαστε ένα μοντέλο και να παρατηρήσουμε ποια ήταν τα λάθη, πώς διορθώνονται και πώς μπορούν να διορθωθούν ακόμα. Περιμένουμε πολλά από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Κοιτάξτε, επειδή και εγώ δεν ξεχνώ ότι ασκούσα την ιατρική μέχρι να αναλάβω αυτά τα καθήκοντα. Για να πετύχει αυτό το σύστημα, οφείλει να είναι φιλικό προς το χρήστη. Και αυτό δεν είναι μια κουβέντα. Οφείλει δηλαδή να μην καθυστερεί υπερβολικά την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, αλλά ούτε τη δουλειά του φαρμακοποιού. Οφείλει να μην εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ βαρύ γραφειοκρατικό εργαλείο, το οποίο τελικά το μόνο που θα κάνει θα είναι να αποτρέπει το λειτουργό της υγείας από το να γράφει αυτό που θέλει τελικά, και καταλαβαίνετε όλοι τι λέω. Από την άλλη μεριά όμως, μπορεί να γίνει ένα χρησιμότατο εργαλείο, πρώτον, να σταματήσει η χαρτούρα η πολύ, μέχρι να εξαλειφθεί, ακόμα και σε χώρες με χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης από το δικό μας, έχει εξαλειφθεί αυτή η χαρτούρα. Θα εξαλειφθεί λοιπόν σύντομα. Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής όλα αυτά θα γίνουν πιο εύκολα. Οφείλει να βοηθήσει στην ευκολία να κάνει ο λειτουργός της υγείας τη δουλειά του. Παράλληλα όμως, επειδή εδώ δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά, ουδής δικαιούται να είναι ανεξέλεγκτος. Και όταν λέμε ουδής δικαιούται να είναι ανεξέλεγκτος, εννοούμε ότι η πολιτεία έχει και υποχρέωση και δικαίωμα να θέτει όρους, πάντα με δύο βασικά κριτήρια. Το ένα, η πρόσβαση, η καθολική και ισότιμη όλων στο φάρμακο που έχουν ανάγκη, και δεύτερον, η σωστή άσκηση της ιατρικής πρακτικής. Άρα τα πρωτόκολλα, τα διαγνωστικά, τα θεραπευτικά, οι συνταγογραφικές οδηγίες, όλα αυτά δεν είναι εργαλεία του σατανά που εφευρέθηκαν για να μας ταλαιπωρούν. Μπορούν να είναι εργαλεία ορθής άσκησης της ιατρικής πρακτικής και της πρακτικής των φαρμακοποιών, πάντα σε όφελος των ασθενών, αλλά και της οικονομίας μας, η οποία ταλαιπωρείται. Οφείλω να σας πω ότι πολλά από αυτά που επαγγέλλεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχουν περάσει με δική μας πρωτοβουλία μέσα στην καινούργια συμφωνία, το μνημόνιο, αν θέλετε, εμένα με πονάει ο όρος, αλλά δεν έχει σημασία, το τρίτο μνημόνιο, το οποίο έχει υπογραφτεί. Πολλά δεν είναι δικά τους, είναι δικά μας, δηλαδή αυτά που πρέπει να κάνουμε και θα έπρεπε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Μερικά άλλα είναι δικά τους και μας τα επέβαλα. Ναι, θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να αγωνιστούμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Πώς? Με βάση αυτά που έχουμε συμφωνήσει.
αλλά μη φεύγοντας καθόλου από την ανάγκη της κάλυψης των αρρώστων και της σωστής άσκησης και της μη ταλαιπωρίας των λειτουργών, να αξιοποιήσουμε αυτό το σύστημα. Ελπίζω αυτή η πρωτοφανέρωτη διαδικασία, η σημερινή, να αποδώσει αυτά που ελπίζουμε. Οφείλω να σας πω, γιατί θέλω να είμαι πάντα πολύ ειλικρινής απέναντί σας, ότι την αντιμετωπίσαμε και οι συνεργάτες με ένα μικρό φόβο, πώς θα εξελιχθεί, τι θα γίνει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν συσσωρευμένες απορίες, υπάρχει συσσωρευμένη δυσαρέσκεια, υπάρχει συσσωρευμένη ανησυχία για αυτά τα πράγματα. Αυτό που δεν μπορεί να υπάρχει, επιτρέψτε μου αυτή την απολυτότητα, είναι η άρνηση το ότι θα πάμε προς τα μπρος. Και τα ηλεκτρονικά εργαλεία είναι όπως αυτά τα γράμματα που μαθαίναμε κάποτε στο δημοτικό, όπως αυτά που μαθαίναμε μετά στο γυμνάσιο, είναι μια καινούργια γλώσσα την οποία υποχρεούμαστε όλοι να μάθουμε και να αξιοποιήσουμε. Με βάση αυτά, σταματώ. Σας παραδίδω και παραδίδω τους συνεργάτες σε εσάς. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Δεσμευόμαστε ότι τίποτα δεν θα πάει χαμένο από τη σημερινή διαδικασία. Θα πάρετε απαντήσεις, ίσως όχι σήμερα σε όλα, αλλά θα τις πάρετε δημόσια και καταγεγραμμένες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και εκπρόσωποι φορέων και ξεχωριστή λειτουργή της υγείας. Περίμενα από εκπρόσωπους φορέων, ειδικά ιατρικών, κάτι παραπάνω να είναι, διότι επιζητούμε συνεχώς το διάλογο, αλλά όταν ο διάλογος γίνεται, μερικές φορές είμαστε αλλού. Συγγνώμη για τις πόντα, να είστε καλά όλοι και καλώς ήρθατε.